ανοίξουμε ένα θέμα υγείας. Ένα θέμα υγείας το οποίο αφορά πολλούς από εσάς. Μπορώ να σας πω ότι και προβάλλοντάς το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στις μεταξύ μας συζητήσεις εδώ για τις παθήσεις που έχουν να κάνουν με το πόδι, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Ένα τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως για την πάθηση που λέγεται κότσι. Αυτό που υπάρχει στο κάτω άκρο. Στο κάτω άκρο, εκεί που είναι μεγάλο το πρόβλημα, κυρίως για τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για τις γυναίκες, θα μας πει ο κύριος Σαλονικίδης, ο οποίος είναι κοντά μας. Ο κύριος Παναγιώτης Σαλονικίδης, λοιπόν, χειρούργος ορθοπαιδικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σφακιανέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Υποχρέωσή μου το θεωρώ, ανήμωνα. Γιατί πάντα τα ζητήματα υγείας και κυρίως όταν πρόκειται για ζητήματα τα οποία αφορούν πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι της αντιμετώπισης, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ένα πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά είναι μεγάλο ακόμα και ως προς τη θεραπεία του. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έτσι ένα τεράστιο προβληματισμό στον κόσμο. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα για το κότσι, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στο πόδι. Τι είναι και πόσο συχνό είναι, πόσο συχνή είναι η πάθηση αυτή? Ναι, το κότσι είναι μια πολύ συχνή πάθηση, αν συνυπολογίσουμε και άλλες συνυπάρχουσες, όπως τις λέμε εμείς, παθήσεις. Δηλαδή, συνήθως δεν είναι μόνο το κότσι που πειράζει κάποιον ασθενή. Είναι μια σειρά παθολογιών που περιλαμβάνει πτώση μεταταρσίων, την ξέρει ο κόσμος, τη λεγόμενη μεταταρσαλγία. Περιλαμβάνει τη σφυροδακτυλία, δηλαδή τα δάχτυλα τα οποία είναι πάνω και βρίσκουν στο παπούτσι και πονάνει ασθενής, τη γάμψοδακτυλία και άλλες παραμορφώσεις λιγότερο συχνές. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Στις γυναίκες αναφέρεται ότι είναι περίπου 4 στις 10 γυναίκες έχουν πρόβλημα, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν. Οι πιο πολλές βέβαια το γνωρίζουν, μπορεί να μην το γνωρίζουν σε μια ηλικία νωρίς, αλλά σύντομα το μαθαίνουν. Το μαθαίνουν όταν γίνεται περισσότερο ορατό ενδεχομένως. Θα έλεγα περισσότερο αισθητό στον πόνο πριν γίνει ορατό, γιατί η μόδα ακολουθείται. Κακά τα ψέματα. Η γυναίκα θα ακολουθεί τη μόδα πιο πολύ από τον άντρα. Βέβαια. Και φορώντας ένα παπουτσάκι στενό, γοβάκι, τακουνάκι, δωδεκάποντο, δεν ξέρω τι. Τότε αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι φτάνουμε σε εμάς. Μπροστά καλύτερα είναι ο πόνος, λέγανε οι γιαγιάδες μας, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι μπροστά στο κομμάτι της υγείας τελικά. Ναι, κάπως έτσι. Θα το προσθέσω μόνη μου, ναι, έτσι. Ναι. Ερχόμαστε στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε μέχρι πρότινος τουλάχιστον ότι η αντιμετώπιση στην πάθηση αυτή είναι επίπονη. Είναι μια αντιμετώπιση η οποία επιβάλλει και πολλές ημέρες να είναι κανείς εκτός δουλειάς, εκτός της καθημερινότητάς του. Καταρχήν, είναι μόνο χειρουργική η αντιμετώπιση στην πάθηση αυτή ή υπάρχει και άλλη αντιμετώπιση? Αν μιλάμε αυστηρά για το κότσι, και καλά κάνετε και με ρωτάτε, είναι μόνο χειρουργική εφόσον το κότσι είναι επώδυνο. Δηλαδή έχει συμπτώματα είτε τριβίζουμε το παπούτσι, είτε αναφερόμαστε σε νέες κοπέλες που έχουν μια ιδιαίτερη δουλειά που πρέπει να φορούν ένα ιδιαίτερο παπούτσι. Και ας μην πονάνε εκεί, υπάρχει λόγος κάποιος να παρέμβει. Αλλά οι άλλες παθήσεις, δηλαδή με μεταταρσαλγίες κυρίως, είναι παθήσεις που αντιμετωπίζονται και με ειδικούς πάτους που μπορούμε να παραγγείλουμε και να φτιάξουμε, προκειμένου να μην οδηγήσουμε προς το παρόν για κάποια χρόνια, μήνες, χρόνια, δεν το ξέρουμε αυτό, τον ασθενή να τον κρατήσουμε έξω από το χειρουργείο. Να δούμε και την πρώτη φωτογραφία που έχουμε, γιατί έχουμε και μία σειρά φωτογραφιών για να κάνουμε και τη συζήτησή μας πιο συγκεκριμένη και για τον κόσμο τον οποίο τον αφορά. Αναφέρεστε σε αυτούς τους πάτους, έτσι? Εγώ αναφέρομαι στους πάτους που βλέπετε πάνω αριστερά, πάνω στη μέση, ενώ όλοι οι άλλοι πάτοι, θα πω και λίγο αυτούς στο κέντρο, ενώ όλοι οι άλλοι είναι άρθικες, τα άλλα με τα αυτοκόλλητα, τα σκράτς κλπ. Δυστυχώς δεν έχουν προσφέρει κάτι. Αντίθετα, μπορεί και να στριμώχουν μέσα σε ένα παπούτσι το πόδι περισσότερο. Γι' αυτό και αυτούς τους νάρθικες που βλέπετε πάνω στην οθόνη δεξιά είναι νάρθικες οι οποίοι τους λέμε νάρθικες νυχτός. Γιατί τη νύχτα μπορεί να το φορέσει. Μέσα σε ένα παπούτσι αυτό δεν μπαίνει. Έτσι, για να προσφέρει κάτι θεραπευτικό, όχι ανακουφιστικό στην ασθενή που όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια της δουλειάς το πόδι είναι στριμωγμένο σε ένα παπούτσι, ακουμπάει το δεύτερο δάχτυλο, το πιέζει, το ενοχλεί. Αυτό οδηγεί σε αυτούς τους νάρθηκες που ανακουφίζουν, δεν θεραπεύουν. Πάμε και στη χειρουργική αντιμετώπιση. Ποια είναι η τεχνική που χρησιμοποιείτε? Κοιτάξτε, μετά από τόσα χρόνια καριέρα στην ορθοπαιδική, έχω δει και τις 212 μεθόδους που υπάρχουν για να αντιμετωπίσει κανείς το κότσι μέχρι τώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια και στην Ισπανία αλλά κυρίως στην Ιταλία ο Αντρέα Ογκιάνκι άρχισε να
κάνει μία δική του τεχνική, χωρίς να ανοίγουμε το πόδι. Και να κάνει μικρά κατάγματα, διορθώσεις στους τένοντες και ό,τι αυτός έκρινε, προκειμένου να έχουμε ένα πόδι που να ανακουφίσει τον ασθενή από τον πόνο, να δώσει και μία εικόνα στο πόδι όμορφη, όσο γίνεται, γιατί στόχος δεν είναι η αισθητική, αλλά παράλληλα να είναι τέτοια η μέθοδος που να απογοητεύει σε εισαγωγικά την υποτροπή. Δηλαδή να μην έχουμε υποτροπές. Γιατί όλες οι άλλες οι 200 τόσες μέθοδοι που έχουμε εφαρμόσει όλα αυτά τα τελευταία 50-60 χρόνια στην ορθοπαιδική είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε υλικά. Δηλαδή σίδερα, βίδες, αυτά τα σύρματα που λέει ο κόσμος και τα οποία τα βάζαμε και μετά λέγαμε αχ τι ωραίο, ωραίο το αποτέλεσμα. 5 χρόνια, 2 χρόνια, 10 χρόνια, άλλη αμέσως υποτροπή. Γιατί εκεί το μυστικό, τώρα που ξέρω τη μέθοδο για την οποία θα μιλήσουμε, ήταν απλό. Εμείς οι ορθοπαιδικοί, βάσει των βιβλίων και των γνώσεων που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε κατάγματα και να βιδώσουμε εκεί που εμείς νομίζουμε ότι είναι ανατομικό. Το κάθε πόδι όμως του κάθε ανθρώπου και το περπάτημά του είναι τελείως διαφορετικά. Και ο Μπιάνκι είπε, ας τον ακολλήσει εκεί που θέλει με το περπάτημα. Γι' αυτό πήγε σε αυτή την τεχνική και καλούμε τον άρρωστο να σηκωθεί από το χειρουργείο με ένα παπουτσάκι που του δίνουμε και να περπατήσει αμέσως. Αμέσως. Έχουμε εμπειρία με αυτή την τεχνική. Λοιπόν, τι εμπειρία είναι έχουμε. Είναι μια εμπειρία περίπου 65.000 περιστατικά μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη που έχει κάνει η ομάδα μας, η ομάδα PBS, έτσι τη λέμε, PBS Team στην Ιταλία, στην οποία είμαι και εγώ μέλος. Είναι μεγάλος ο αριθμός των χειρουργείων και τα ποσοστά επιτυχίας είναι άνω του 98,2%. Πολύ δηλαδή, μεγάλο το ποσοστό. Ψιλοπροβλήματα είναι το 1,8 και 0,1 είναι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία ευτυχώς ήταν ελάχιστα. Να δούμε και την επόμενη φωτογραφία για να μας εξηγήσετε και πώς είναι αυτή η τεχνική στο κομμάτι των λεπτομεριών, δηλαδή πώς γίνεται. Έτσι, σε αυτή τη φωτογραφία, όπως βλέπετε, αριστερά, πάμε μέσα από μία μικρή τρυπούλα και με τη βοήθεια του μηχανήματος του Σιάν, δηλαδή ακτινοσκοπικού που έχουμε στον χώρο του χειρουργείου, να βρούμε εκεί που περνάει ο τένοντας, ο προσαγωγός αυτός που τραβάει το δάχτυλο προς τα άλλα. Ναι. Αυτός λοιπόν κόβεται, ελευθερώνεται. Αμέσως μετά, με μία άλλη τρυπούλα και ένα ειδικό εργαλείο σβουράκι, κάνουμε όχι αυτή την οστεοδομία που είναι πλέον παλιά, ένα είδος τέτοιας οστεοδομίας, και μετακινούμε, όπως θα δείτε στην κάτω δεξιά φωτογραφία, την κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου, το κότσι δηλαδή, προς τα άλλα μετατάρσια και ευθιάζουμε με αυτόν τον τρόπο το πόδι. Εκεί δεν έχει λόγο να υποτροπιάσει, δεν βάζουμε βίδα. Το ίδιο το περπάτημα το φέρνει και κολλάει εκεί που θέλει σε 20 μέρες που ελευθερώνουμε από τους επιδέσμους. Άρα είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα και ο χρόνος και το κομμάτι ναι, ο χρόνος ο χειρουργικός είναι 10 έως 20 λεπτά ανάλογα με το πόσα δάχτυλα έχουμε να κάνουμε. Ναι. Γίνεται με τοπική αναισθησία. Δεν χρειάζεται να κοιμήσουμε τον ασθενή. Και ο ασθενής αμέσως μετά, χωρίς δίαιτες, χωρίς φάρμακα, πέρα από μια αντιπικτική ενδεχόμενα που κάνουμε πάντα όταν χειρουργούμε ασθενείς, πηγαίνει στο σπίτι του. Όπως βλέπετε και στην. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Επειδή την έχετε βάλει ήδη, γι' αυτό αναφέρθηκα. Εδώ είναι ο τρόπος που γίνεται η λεγόμενη περιοχή αναισθησία. Πάει ο αναισθησιολόγος πριν από εμάς. Κάνει τις παρεμβάσεις που βλέπετε στη φωτογραφία, μικρά τσιμπηματάκια με μία χαλάρωση στον ασθενή για να μην πονάει με τίποτα. Μου διάζει όλο το πόδι και αυτό κρατάει περίπου 12 έως 20 ώρες, όπου ο ασθενής στο μεταξύ περπατάει και αν αρχίσει, περάσει η διάρκεια αυτού του φαρμακού και αρχίσει κάποιος μικρός πόνος, το μόνο παυσίπονο που λέμε στον ασθενή είναι Depon ή Panadol. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι της αναισθησίας, αν θα είναι τοπική ή ολική, γιατί ο κόσμος το φοβάται και πάρα πολύ. Άρα η τοπική αναισθησία δίνει και μια ασφάλεια. Με αυτή την αναισθησία θα μπορούσαμε να κάνουμε και την άλλη μέθοδο. Η διαφορά είναι πια ότι επί 2-3 μήνες ο ασθενής ήταν με πατερίτσες, βοηθήματα, ανάρθηκες, μπότες και το κυριότερο για τον γιατρό. Χτύπαγε 10 φορές από τον κάθε ασθενή το τηλέφωνο να σου πει: Γιατρέ, πονάω, θα πέσω από τον μπαλκόνι. Αυτό δεν το έχουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και για αποτελεσματικότητα με μεθόδο με ποσοστά. Πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδος αυτή? Ναι, βεβαίως. 98,2% επιτυχία. 98,2% επιτυχία. Και η πρώτη εργασία παρουσιάσαμε σε διεθνή συνέδρια και πλέον κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτή είναι μια εικόνα μετά από. Έτσι βγαίνει από το χειρουργείο ασθενή και πάει σπίτι του. Και πάει σπίτι του. Μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά ακριβώς. Του. Ακριβώς. Το μόνο προσοχή, που δεν μπορεί να κάνει για 20 μέρες είναι να χρησιμοποιήσει σε οδήγηση το πόδι. Δηλαδή αυτό είναι ένα αριστερό πόδι. Αν έχει αυτόματο αυτοκίνητο, μπορεί να μπει και να φύγει. Αν όχι και είναι δεξί. Θα πρέπει να περιμένουμε. Εφαρμόζεται από αρκετούς επιστήμονες η μέθοδος αυτή στην Ελλάδα, από πόσους? Η διαδερμική, σαν διαδερμική, εφαρμόζεται τουλάχιστον από 5-6 συναδέλφους που ξέρω εγώ. Η διαδερμική όμως
του Bianchi, δηλαδή η PBS, προς το παρόν μόνο από μένα. Ευελπιστώ να βρω συνεργάτες, να γεμίσουμε μόνο την Ελλάδα, να μην τρέχουμε έξω. Ναι. Άρα και οι κριτικοί μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς. Βεβαίως, ήδη έχω χειρουργήσει πολλούς στην Κρήτη, ναι. Γι' αυτό εξάλλου πέρασα σήμερα και από την πόλη σας, να δω ασθενείς που έχω χειρουργήσει. Χειρουργήσα κάποιους άλλους σήμερα. Mm-hmm. Και έτσι, μια φορά κάθε 2-3 μήνες, μαζεύω κάποιους ασθενείς, άλλους εξετάζω, άλλους χειρουργώ. Και ναι. Έτσι εξυπηρετούνται και αυτοί για να μην μαζεύονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα που κοιμούνται. Και μεγάλη ταλαιπωρία αυτή, το να έρχεται κάποιος στην Αθήνα, βέβαια. Ναι. Εμείς βλέπουμε και τα αποτελέσματα, ναι, σε κάποια παραδείγματα τα οποία μας έχετε δώσει πριν και μετά την επέμβαση. Ναι, αυτά επέμβαση. Τα πήρα για να είμαι ειλικρινής από το ίντερνετ, γιατί άμα βάλω όλη τη σειρά θα θέλαμε κανένα δύο μέρες. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, τα οποία για λόγους τηλεοπτικής, ναι, ηρεμίας στα μάτια του θεατή, έτσι, δεν σας τη δείχνω καθόλου. Δείχνω τέτοια περιστατικά. Αυτό εδώ το περιστατικό είναι, ναι, μια κυρία από τα Σέρας, ναι, την οποία χειρούργησε εδώ και ένα μήνα. Το πόδι εδώ δεν φαίνεται καλά στην εκτροφή και τα πέντε δάχτυλα δεν φαινόσανται. Μετά το χειρουργείο στις 20 μέρες, γιατί αλλαγή είναι μόνο 20 μέρες προχθές, έχουν ευθιαστεί όλα τα δάχτυλα, τα βλέπει η γυναίκα και με πήρε να μου πει καλή χρονιά και πρώτη φορά επιτέλους βλέπω και τα πέντε δάχτυλα και δεν πονάω καθόλου. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο δίνετε και τα αποτελέσματα της. Οι άρρωστοι μας τα δίνουν τα μήνυματα, εμείς προσπαθούμε. Βάζετε το χέρι σας, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Έτσι. Ελπίζοντας ότι θα πάνε καλά και ευτυχώς πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαλονικίδη, που ήσασταν μαζί μας, γιατί μας λύσατε πολλές και σημαντικές απορίες και σίγουρα μας γνωρίσατε μια νέα μέθοδο η οποία μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα με λιγότερο πόνο, με λιγότερη ταλαιπωρία. Θα κλείσω με αυτό, κυρία Σφακιανάκη. Όταν πήγα να δω τη μέθοδο, είναι γιατί προκλήθηκα από ασθενείς, γιατί ο κόσμος το έλεγε λέιζερ κάποτε αυτό, mm-hmm, και ρωτούσε και έλεγε, μα γιατί, γιατρέ? Είπα, σταματάω, δεν ξανακάνω, γιατί ήτανε, δηλαδή δεν ήξερα πώς να αντιμετωπίσω τους αρρώστους από τον πόνο. Δεν, mm-hmm, είμαι και λίγο ευαισθητούλης, πείτε έτσι το πώς θέλετε. Και μου το είπαν κάποιοι αρκετοί, πήγα στην Ιταλία να δω τη μέθοδο για να λέω γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε. Mm-hmm. Την πρώτη φορά εντυπωσιάστηκα, μου λέει ο Bianchi, πώς το είδες? Λέω, πολύ καλό, αλλά αν δεν δω ασθενείς μετά και πριν τρόπο εξέτασης και εκτίμησης μετά, δεν θα έλεγα ότι θα το προσπαθήσω. Συνολική εικόνα. Και πήγαινε 1,5 χρόνο πιο πολύ να βλέπω τα γιατρία και λιγότερο τα χειρουργία, γιατί ένας χειρουργός, άμα δει την τεχνική, μετά την ξέρει. Και έτσι έμεινα μαζί τους, με κρατήσανε, τους άρεσαν, μου αρέσανε και κάναμε το κονέ του τίμα αυτού. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.